πώς έγινε λοιπόν. Λοιπόν, μας ειδοποίησαν τα ξημερώματα ότι ανοίχθηκε το μαγαζί, το φαρμακείο. Ερχόμενοι εδώ πέρα, εγώ με τον άνθρωπο μου που είσαι ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, είδαμε ότι ήταν ανοιχτό το διπλανό κατάστημα, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί κάποιος. Είδαμε ότι ήταν σκαμμένος ο τείχος, ο οποίος περνούσε από την πλευρά του φαρμακείου, από την πίσω πλευρά όμως που βρίσκεται το ταμείο του πάγκος. Υπήρξε βανδαλισμός στο θέμα του ταμείου και από πίσω ο χώρος, ανοιγμένα φάρμακα. Και γενικά κρατούσε μια κατάσταση κακή πίσω. Πήρανε χρήματα, πήρανε τσάντες, πήραν όποια φάρμακα θέλανε. Έχετε υπολογίσει περίπου το ποσό? Η αλήθεια είναι στο περίπου και πριν λίγο τελείωσε η σήμανση αυτά που ήθελα να κάνουμε. Άρα και εμείς δεν έχουμε πολλά ακόμα να κοιτάξουμε μετά στη συρτάρτη μας. Τα μετρητά είναι περίπου, μπορούμε να υπολογίσουμε γύρω στις 2.000 ευρώ. Αλλά ακόμη δεν έχει καταμετρηθεί όπως είπα, το ποσό είναι πολύ συγκεκριμένο από πολύ συγκεκριμένα χρήματα που ξέραμε που βρισκόταν και τα έχουμε πάρει. Και από εδώ και πέρα τώρα έχουμε τις ηλικίες ζημιές, όπως επίσης και τα έξτρα χρήματα μπορεί να λείπουν από τα ταμεία ή οποιοδήποτε άλλο σημείο που υπήρχαν στο φαρμακείο. Φέρονται να γνώριζαν πάντως πού να σκάψουν, πώς να μπουν. Σίγουρα ήταν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία προσπάθησαν στην αρχή εδώ στην εσωτερική πλευρά του μαγαζιού, αλλά φαινόταν από την βιτρίνα, άρα πήγανε μέσα και εννοείται ότι προφανώς κάποιος που ήταν πελάτης να είχε περάσει από το φαρμακείο για να είδε πίσω από τον πάγκο που ήσουν αρκετά ψηλός. Ότι υπήρχε ένα τείχος που ήσουν εύκολος να σκεφτεί και να μπει μέσα. Και ξημερώματα δεν αντιλήφθηκε κανένα στο παραμικρό για το θόρυβο. Όχι, παρά μόνο ο άνθρωπος ο οποίος γύρω στις 5-5 ώρα νομίζω ήταν να πάει προς τη δουλειά του και απλά είδε ότι το μαγαζί ήταν εκτός και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη γι' αυτό.